Είναι μεγάλη χαρά μου αυτές τις δύσκολες μέρες για την χώρα να επισκέπτουμε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για να επιθεωρήσω ένα σημαντικό έργο, την πλήρη ανακαίνιση της νευρολογικής κλινικής, η οποία όπως ίσως θυμάστε είχε καταστραφεί από μια πυρκαγιά το 2022. Ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγους μήνες. Θέλω να συγχαρώ το νοσοκομείο, τις τεχνικές τους υπηρεσίες, αλλά και όλα τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ που κινητοποίησαν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, επαναλαμβάνω πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου από αύριο οι νοσηλευόμενοι να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας σε έναν υπερσύγχρονο όροφο, ο οποίος ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Είναι μια εικόνα από το μέλλον, αλλά ένα μέλλον το οποίο πολύ γρήγορα ελπίζουμε να γίνει παρόν για το πώς αντιλαμβανόμαστε τις επενδύσεις που θα κάνουμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μόνο εδώ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, θα διατεθούν παραπάνω από 17 εκατομμύρια, ένα σημαντικό τμήμα των οποίων θα κατευθυνθεί στη δημιουργία ενός καινούργιου κτηρίου για γονιδιακές και πτερικές θεραπείες. Το μέλλον δηλαδή της Εθνικής. Και νομίζω ότι σε ένα νοσοκομείο με την ιστορία του Παπα-Νικολάου, σε 7 χρόνια θα κλείσει 100 χρόνια ζωής, του αξίζει πραγματικά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και στην ιατρική επιστήμη. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα μόνο μικρό τμήμα των συνολικών έργων που δρομολογούνται στον τομέα της υγείας. Από τη μεγάλη αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ, την οποία ήδη έχουμε παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις παρεμβάσεις σε τμήματα επιβόντων περιστατικών και σε κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, σε συνδυασμό προφανώς με την προσθήκη νέων στελεχών, νέων εργαζόμενων, μέσα από 10.000 νέες προσλήψεις, η δέσμευσή μας για ένα νέο σύγχρονο σύστημα υγείας, ένα από τα καλύτερα εθνικά συστήματα υγείας στην Ευρώπη, υλοποιείται βήμα-βήμα υπό την καθοδήγηση του Υπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου. Είμαστε ακόμα στην αρχή και θα τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν πρόσβαση στις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν.